μια παγωμένη Κυριακή του Ιανουαρίου στο Ρέγκιαβικ. Είμαστε καλεσμένοι σε μια λειτουργία στην οποία συμμετέχουν και γυναίκες ιερείς. Είναι το μεγαλύτερο εκκλησίασμα στην πρωτεύουσα της Ισλανδίας. Η Gudrun Karls Helgudóttir είναι ιερέα στην Ευαγγελική Λουθηριανική Εκκλησία. Είναι η επίσημη θρησκεία της χώρας. Ο στόχος της δεν είναι να αυξήσει μόνο τον αριθμό των γυναικών στην Εκκλησία, αλλά να εξαλείψει οποιαδήποτε φιλετικά σχόλια στη θεολογία και στους λόγους της Εκκλησίας. Αν θέλουμε να εκφράσουμε την πίστη μας στο Θεό, πρέπει να το κάνουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε όλοι να αισθάνονται ότι τους αφορά. Ο Θεός δεν είναι άνδρας ή γυναίκα, μητέρα ή πατέρας. Έχω ξεκινήσει να μιλώ για τον Θεό σε ουδέτερο γένος. Ταυτόχρονα θεωρώ ότι είναι σημαντικό να μιλούμε για τον Θεό ως αυτός και αυτή. Όχι μόνο ως αυτός, όπως κάνουμε στην Ισλανδική Εκκλησία. Όταν πρέπει να χρησιμοποιώ αυτό τον όρο, βάζω το «αυτή» όταν μπορώ. Αυτό που θέλω επίσης να αλλάξω είναι το ρόλο των γυναικών στην ιεραρχία της Εκκλησίας, αλλά και στο σώμα που την κυβερνά. Είμαστε μόλις το 20% σε αυτές τις ομάδες. Εκεί αποφασίζονται όλα. Εκεί είναι η εξουσία. Την επόμενη μέρα, η ιερέας παραδίδει τις μαρτυρίες 64 γυναικών ιερέων που έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης ή σεξουαλικής επίθεσης στην επίσκοπο της Ισλανδίας, που είναι και αυτή η γυναίκα. Συμμετέχουν στο κίνημα Me Too. Ο γυναικείος ακτιβισμός είναι βαθιά ριζωμένος στην Ισλανδική κοινωνία. Η Ισλανδία βρίσκεται στην πρώτη θέση της έκθεσης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμου για την ισότητα των δύο φύλων για 9 συνεχόμενα έτη. Τον Ιανουάριο τέθηκε σε ισχύ μάλιστα ένας νόμος που αφορά την ισότητα των μισθών ανδρών και γυναικών σε δημόσιες αλλά και ιδιωτικές επιχειρήσεις με περισσότερους από 25 υπαλλήλους. Όποιος δεν συμμορφώνεται, τον περιμένει πρόστιμο. Σύμβουλος του IKEA στην Ισλανδία δεν θεωρεί αυτό το νόμο κάτι πρωτόγνωρο. Η εταιρεία του πήρε μέρος σε ένα αντίστοιχο πιλωτικό πρόγραμμα πριν από 5 χρόνια. Ο νόμος δεν έχει να κάνει μόνο με την ισότητα των φύλων, αλλά και με διακρίσεις που γίνονται με αφορμή την εθνότητα, την ηλικία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την αναπηρία ενός ανθρώπου. Οι μισοί υπάλληλοι της εταιρείας στην Ισλανδία είναι γυναίκες. Στο μάρκετινγκ, στις πωλήσεις, στις οικονομικές υπηρεσίες και στα logistics, οι διευθυντικές θέσεις καλύπτουν στην πλειονότητά τους από γυναίκες. Εδώ έχουμε τις διαμετακομιστικές υπηρεσίες. Είχαμε μόνο άνδρες στο παρελθόν. Τώρα έχουμε μόνο γυναίκες. Okay. Εδώ είναι το τμήμα πωλήσεων. Έχουμε 3 κορίτσια που το τρέχουν. Έχουν τις πωλήσεις όλες τις επιχείρησεις. Ξεκίνησα να δουλεύω part-time κατά τη διάρκεια των σπουδών μου. Είχα όλες τις ευκαιρίες που ήθελα εδώ. Δεν υπάρχει καμία διαφορά αν είσαι άνδρας ή γυναίκα. Έχουμε τον ίδιο μισθό. Υπάρχει ίση μεταχείριση σε όλα. Η ισότητα των ευκαιριών είναι για τον διευθύνοντα σύμβουλο του IKEA στην Ισλανδία η εγγύηση για την επιτυχία της εταιρείας του. Είναι αδύνατον σε μακροχρόνια βάση να έχεις μια επικερδή επιχείρηση αν το προσωπικό σου δεν είναι ευχαριστημένο. Και αν οι μισοί υπάλληλοι σου δεν είναι ικανοποιημένοι, είναι αδύνατον η επιχείρησή σου να τα πάει καλά. Οι ευχαριστημένοι υπάλληλοι παράγουν περισσότερο, πολλούν περισσότερο και στο τέλος της ημέρας είναι όλοι ευχαριστημένοι. Αυτό το βίντεο κλιπ ήταν μέρος της καμπάνιας που έγινε πριν από αρκετά χρόνια από ένα από τα μεγαλύτερα συνδικάτα της Ισλανδίας. Είχε στόχο τη μείωση των ανισοτήτων που υπήρχαν στους μισθούς ανδρών και γυναικών και στην άρση των εμποδίων που υπήρχαν στην επαγγελματική ανέλυξη των γυναικών. Η εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου δεν θα πρέπει να μειώνει τον αγώνα που κάνουν τα συνδικάτα και οι ενώσεις, σύμφωνα με τον Ragnar Thor Ingolfsson. Είναι στην κουλτούρα μας να θεωρούμε ότι οι άνδρες πρέπει να πληρώνονται περισσότερο από τις γυναίκες για την ίδια δουλειά.
Υπάρχει επίσης νομοθεσία ότι στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών πρέπει να υπάρχει ίση παρουσία ανδρών και γυναικών. Έχουμε ακόμη πρόβλημα να βρούμε γυναίκες που να είναι πρόθυμες να γίνουν μέλη διοικητικών συμβουλίων εταιριών και θεσμών. Πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα με αυτόν τον στόχο. Γιατί έχουμε δει ότι όταν σταματάμε, το χάσμα αυξάνεται. Είναι ένας αγώνας που μετρά αρκετές δεκαετίες στη χώρα. Η Gerdur Steindors-Dottir ήταν μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της Δράσης Γυναικείο Ρεπό, που έγινε στις 24 Οκτωβρίου 1975. Το 90% των Ισλανδών γυναικών σταμάτησαν όλες τις δραστηριότητες τότε και διαδήλωσαν σε όλη τη χώρα για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Οι γυναίκες έρχονταν από όλες τις κατευθύνσεις, σαν να ήταν ένα ποτάμι. Ενώθηκαν σαν ένας μεγάλος ωκεανός στην πλατεία. Ήταν πολύ εντυπωσιακό το θέαμα αυτών των γυναικών, η μία δίπλα στην άλλη. Ήταν σαν να βάζαμε τα θεμέλια για αυτό που γίνεται σήμερα. Υπήρχε μία απίστευτη ενότητα. Παρόμοιες δράσεις επαναλήφθηκαν αρκετές φορές από τότε. Το 2016, οι Ισλανδές σταμάτησαν να δουλεύουν ακριβώς στις 2:38 μετά μεσημβρίας για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στο μισθολογικό χάσμα που συνεχίζει να υπάρχει μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αυτό το χάσμα παραμένει κατά μέσο όρο στο 16%. Η μαχητικότητα των γυναικών της χώρας είναι χαρακτηριστικό των αγώνων που δόθηκαν από τα φεμινιστικά κινήματα τον 20ο αιώνα. Αυτά απέτυχαν να έχει το γυναικείο φύλο ισχυρή παρουσία στην αγορά εργασίας. Ποιοι είναι οι λόγοι για αυτή την κινητοποίηση? Πιστεύετε ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερο Ισλανδικό στοιχείο σε όλο αυτό? Το μικρό μέγεθος της χώρας παίζει ρόλο, γιατί αυτό δημιουργεί στενότερους δεσμούς, δίκτυα και σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους. Έχουμε λοιπόν μια εύκολη και γρήγορη ροή των ειδήσεων, επειδή η Ισλανδία είναι μικρή χώρα. Οι γυναίκες μπορούν λοιπόν να δραστηριοποιηθούν, να κινητοποιηθούν πολύ σύντομα. Αυτή η γρήγορη και εύκολη κινητοποίηση έχει συμβάλει αποφασιστικά στην ισχυρή παρουσία των γυναικών στην πολιτική. Το 1980 η Ισλανδία ήταν η πρώτη χώρα στον κόσμο που εξέλεξε γυναίκα πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το 2009, στην άρχη της οικονομικής κρίσης που έριξε την κυβέρνηση της χώρας, μια γυναίκα έγινε πρωθυπουργός της Ισλανδίας για πρώτη φορά. Τέλος, το Νοέμβριο του 2017, η Κάτριν Γιάκομπς-Ντότιρ του Αριστερού Πράσινου Κόμματος έγινε πρωθυπουργός της χώρας μετά το σκάνδαλο της παιδοφιλίας που έριξε την προηγούμενη κυβέρνηση. Το ποσοστό όμως των γυναικών βουλευτών έπεσε τότε από το 48% στο 38% στο κοινοβούλιο. Στην Ισλανδία η ισότητα έχει να κάνει όμως και με τα δικαιώματα των ανδρών. Συναντήσαμε τον Γιάλμαρ Γιόχανσον στο χειρισμό ενός κωμικού βίντεο κλιπ για τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Συνήθως δουλεύω σε μια οικογενειακή επιχείρηση, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς μου αυτή τη στιγμή έχει να κάνει με την ψυχαγωγία. Θα πάρω άδεια πατρότητας τώρα για 6 μήνες. Θα πάρω και την κανονική μου άδεια. Άρα θα είμαι με το παιδί μου για 8 μήνες συνολικά. Αυτό συμβαίνει μόνο στην Ισλανδία. Στην Ισλανδία, ένας πατέρας και μια μητέρα μπορούν να πάρουν 3 μήνες ο καθένας ως γονική άδεια για το παιδί τους, συν 3 επιπλέον μήνες που μπορούν να μοιραστούν μεταξύ τους. Ο Γιάλμαρ θα μείνει με το γιο του για 8 μήνες. Η σύντροφός του Λιόσπρα επέστρεψε μόλις στη δουλειά της. Είναι διευθύντρια σε μια μεγάλη Ισλανδική τράπεζα. Στην αρχή, όταν τα μωρά μεγαλώνουν και αρχίζουν να κάνουν και να μαθαίνουν νέα πράγματα, είναι καλό να είσαι κοντά τους και να αποκτά σχέση μαζί. Ήμουν σε άδεια μητρότητα στην αρχή, οπότε φρόντισα τα πάντα. Και τώρα πρέπει να επιστρέψω στη δουλειά μου και να αφήσω τον έλεγχο σε αυτόν. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να μπορώ να γυρίσω στη δουλειά μου, να την έχω και να έχω παράλληλα και έναν υψηλό μισθό, όπως έχουν οι άντρες. Πρέπει να έχουμε ίσα δικαιώματα σε όλα τα πεδία. Δεν πρέπει να έχει να κάνει μόνο με το μισθό. Πρέπει και οι δύο να μπορούμε να είμαστε στο σπίτι με το παιδί μας. Αυτό είναι το φυσιολογικό.
Παρ' όλα αυτά, στο 60% των περιπτώσεων είναι οι γυναίκες που παίρνουν την περισσότερη άδεια από τους 9 μήνες. Ο λόγος είναι ότι οι πατέρες, όταν παίρνουν άδεια, λαμβάνουν μόλις το 80% του μισθού τους και κατά μέσο όρο οι μισθοί τους είναι υψηλότεροι αυτών που παίρνουν οι γυναίκες. Η ισότητα των δύο φύλων όμως διδάσκεται και στα σχολεία της Ισλανδίας. Η Χάνα Μπιόρκ Βίλγιαλμστότυρ ήταν η πρώτη που έκανε ένα μάθημα για ζητήματα φύλου στο Λύκειο πριν από 10 χρόνια. Το μάθημα έχει γίνει πλέον υποχρεωτικό σε 27 από τα 33 ανώτερα λύκεια της χώρας. Αναλύουμε μαζί την κοινωνία και προσπαθούμε να δούμε πώς και γιατί γίνεται η διάκριση των φύλων. Ο στόχος μου είναι πρώτα απ' όλα να καταλάβουν ότι αυτό είναι ένα γεγονός. Γιατί δεν το έχουν αντιληφθεί όλοι. Πιστεύουν ότι έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Είδα ότι τους έδινε έναν αέρα χειραφέτησης όταν αντιλαμβάνονταν τα κοινωνικά στερεότυπα. Ο τελικός μου στόχος είναι αυτά τα παιδιά να γίνουν πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι. Γιατί οι ευτυχισμένοι άνθρωποι δημιουργούν καλύτερες κοινωνίες. Σήμερα είναι η ομοφοβία. Πριν από λίγες μέρες, ένας από τους μαθητές έφαγε ξύλο στο δρόμο επειδή είναι ομοφιλόφιλος. Όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με το φύλο συζητιούνται στην τάξη. Είναι πολύ πιο σημαντικό αυτό που γίνεται εδώ από άλλα πράγματα που μαθαίνουμε στο σχολείο. Για παράδειγμα, τη βιολογία, τη φυτολογία. Δεν νομίζω ότι αυτά θα μπορέσουμε ποτέ να τα χρησιμοποιήσουμε. Νομίζω όμως ότι οι σπουδές φύλου είναι κάτι με το οποίο ερχόμαστε αντιμέτωποι καθημερινά, σε κάθε κατάσταση σχεδόν που εμπλέκονται άνθρωποι. Δεν θα υπάρξει ισότητα ποτέ σε καμία κοινωνία αν το εκπαιδευτικό σύστημα δεν έχει ενεργό ρόλο στην προώθησή της. Πλάθουμε αυτές τις ιδέες εδώ. Φυτεύουμε τους σπόρους. Αυτό ακριβώς κάνει τα τελευταία 30 χρόνια. Έχει εφεύρει μια μέθοδο που εφαρμόζεται σε 20 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία. Η ιδέα είναι η εξής. Τα αγόρια χωρίζονται από τα κορίτσια. Κάνουν όμως τις ίδιες δραστηριότητες. Χρησιμοποιούν τις ίδιες μεθόδους. Φοράνε τα ίδια ρούχα. Μια φορά την ημέρα συναντιούνται για να κάνουν εξάσκηση όλα μαζί όσα έχουν μάθει. Είναι μια μέθοδος που τα βοηθά να αποφύγουν τα στερεότυπα που είναι πολύ συνηθισμένα στις μεικτές τάξεις. Θέλουμε αυτά τα κορίτσια να βγουν από τη χαλαρότητά τους. Θέλουμε να τα διδάξουμε να είναι θορυβόδη, να φωνάζουν και να πηδάνε, να διεκδικούν το χώρο που τους ανήκει, να χρησιμοποιούν τη φωνή τους. Θέλουμε να είναι κοινωνικές και δυνατές οντότητες σε ατομικό επίπεδο. Και με τα αγόρια θέλουμε αυτές να έχουν περισσότερες κοινωνικές δεξιότητες. Εάν βοηθάς τα παιδιά να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι πέρα από τα στερεότυπα των αγοριών και των κοριτσιών, τότε θα έχουν καλύτερες ατομικές και κοινωνικές αρετές. Αυτό θέλουμε. Θα συναντηθούν μετά ως ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Δεκαπέντε είναι τα μέλη της κολεκτίβας «Οι κόρες του Ρέγκιαβικ». Είναι ένα ραπ συγκρότημα που αποτελείται αποκλειστικά από γυναίκες. Στόχος τους να κερδίσουν τη δική τους θέση σε ένα ανδροκρατούμενο μουσικό είδος. Διεκδικήσαμε τη θέση μας σε μία μουσική σκηνή. Σε ένα είδος που δεν άφηνε πολύ χώρο για μας τις γυναίκες. Κάνουμε ακριβώς αυτό που θέλουμε στη σκηνή, χωρίς να απολογούμαστε. Νομίζω ότι ο φεμινισμός σήμερα δεν έχει να κάνει μόνο με το να κερδίσεις τα δικαιώματα που σου αναλογούν στην κοινωνία.
αλλά να μην φοβάσαι να εξερευνήσεις όλες τις πτυχές της γυναικείας φύσης. Όχι μόνο την όμορφη ή τη σεξι πλευρά, αλλά όλη την γκάμα των πραγμάτων που είναι η γυναίκα. Γιατί ζούμε σε μια κοινωνία που είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο που μας πρόχνει να είμαστε από κάτω. Είναι γεγονός. Οι κόρες του Ρέγιαβικ συμμετέχουν και σε μια φωτογράφηση για την καμπάνια που κάνει ο ΟΗΕ ενάντια στη βία που ασκείται στις γυναίκες. Δεν μπήκα στην μπάντα για φεμινιστικούς λόγους. Μπήκα για τη διασκέδαση και τη ραπ μουσική. Το πιο φεμινιστικό πράγμα είναι απλά να είσαι, να κάνεις αυτό που κάνεις. Να κάνεις αυτό που θέλεις και να λες αυτό που θέλεις να πεις. Μπορούμε επίσης να διασκεδάσουμε, δεν αφορά μόνο τους άντρες. Πρέπει και εμείς να περνάμε καλά.